Η προσοχή της ελληνικής διπλωματίας είναι τώρα στραμμένη στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν σε δύο εβδομάδες στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο του Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το Μέγαρο Μαξίμου αποτιμά θετικά την επίσκεψη του Μευλού Τσαβούσογλου στην Αθήνα. Έγιναν σε θετικό κλίμα και επιβεβαιώθηκε η βούληση για την προώθηση μιας θετικής ατζέντας. Διαφωνίες προφανώς υπήρχαν και υπάρχουν με την τουρκική πλευρά. Την ημέρα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν είναι πιθανό να έχει την πρώτη του επαφή ο Ταγί Περντογάν με τον Τζο Μπάιντεν. Πολλοί είναι αυτοί που εκτιμούν ότι από αυτή τη συνάντηση θα κριθεί η μελλοντική συμπεριφορά της Τουρκίας. Για θετικό κλίμα στην Αθήνα κάνει λόγο και ο τουρκικός τύπος σήμερα, γράφοντας για διπλωματία της αγκαλιάς, ενώ Μευλού Τσαβούσογλου ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter βίντεο της επίσκεψής του. Meselelerimiz var, görüş ayrılıklarımız da var. Bunları iyi komşuluk, uluslararası hukuk ve karşılıklı hak ve çıkarlara saygı temelinde çözülmesini istiyoruz. Ve bunun için de diyalogumuzun kesintisiz sürmesi gerekiyor. Η Τουρκία δεν έχει αλλάξει στάση. Όταν πάψει να είναι στο μικροσκόπιο Αμερικανών και Ευρωπαίων, θα επιστρέψει στην επιθετική στρατηγική που έχει, χωρίς εμείς ούτε να την έχουμε δεσμεύσει σε μια πορεία λύσης, ούτε να τις έχουμε επιβάλει κόστος για όταν θα επιστρέψει στην επιθετική συμπεριφορά.